Τελευταίο βίντεο της παρουσίασης του Nokia 701 και θα δούμε κάποιες πιο προχωρημένες δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου και πιο συγκεκριμένα τις δυνατότητες συνδεσιμότητάς του με συσκευές Bluetooth, όπως είναι αυτό το πληκτρολόγιο που έχουμε εδώ πέρα, αλλά και αυτό το ποντίκι. Και φυσικά κάποιες επιπλέον όπως την αναλογική έξοδο στην τηλεόραση που αυτή τη στιγμή είναι ήδη συνδεδεμένο, για να δούμε πόσο καλή ποιότητα είναι βγάζει το κινητό, παρόλο που απουσιάζει έξοδο HDMI που είχαμε δει πρώτα στον i8. Πιο συγκεκριμένα, το κινητό αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο με μια τηλεόραση 24 ιντζών Full HD, όπως μπορούμε να δούμε. Η ποιότητα είναι αρκετά καλή και πρέπει να έρθουμε πολύ κοντά για να δούμε κάποια τυχόν προβληματάκια που ίσως έχει, είτε λόγω της μικρής ανάλυσης, είτε της αναλογικής φύσης του σήματος, η οποία ήταν αρχικά ψηφιακό και μετά μετατράπηκε σε αναλογικό. Παρ' όλα αυτά, για το μέσο χρήστη είναι αρκετά ικανοποιητική, μπορούμε να πούμε, ακόμα και σε μεγάλες οθόνες. Και τα πράγματα αλλάζουν ακόμα περισσότερο όταν πάμε να παίξουμε στο κινητό μας κάποια high definition ταινία. Εκεί πραγματικά οι διαφορές αλλάζουν και γίνονται ακόμα καλύτερες, κάτι που δεν περιμέναμε. Γι' αυτό θα, για αρχή, ας πούμε, ουσιαστικά στο διαδίκτυο να χρησιμοποιήσουμε τον ιστό, να δοκιμάσουμε και το πληκτρολόγιο. Μπαίνουμε λοιπόν στο πληκτρολόγιο. Θα μπούμε στη σελίδα του My Phone, όπως έχουμε εδώ πέρα. Όπως θα περίμενε κανείς, δυστυχώς η εμφάνιση της σελίδας είναι όπως και στο κινητό. Θα προτιμούσαμε να είναι μικρότερη αρχικά, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή τρίτου. Να σημειώσουμε επίσης ότι στο πληκτρολόγιο, αυτό είναι μέγα αρνητικό κατά την άποψή μας, δεν μπορεί να πληκτρολογήσουμε ελληνικούς χαρακτήρες, δεν υπάρχει κάποια αναλογή στους χαρακτήρες και γενικά στο λεξικό, στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, μεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της διάταξης του πληκτρολογίου, π.χ. από το αμερικάνικο και το αγγλικό που είναι QWERTY στο γερμανικό που είναι QWERTZ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ελληνική επιλογή. Αυτό το πρόβλημα, να τονίσουμε, πως υπήρχε από παλιότερα στο Symbian, από τότε που δεν υπήρχαν drivers και έβγαζε η Nokia ξεχωριστά drivers για το Bluetooth πληκτρολόγιο της και δεν υπήρχε υποστήριξη ελληνικών παρά μόνο από κάποιες εταιρείες στα πολύ πρώτα Symbian κινητά. Αυτό το πρόβλημα παραμένει και στην Belle, παρόλο που οι drivers είναι πια ενσωματωμένοι στο λειτουργικό σύστημα και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν μπορούμε να το λύσουμε δυστυχώς. Ελπίζουμε να λυθεί σε επόμενη έκδοση του λειτουργικού, αλλά θα πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε και ένα trailer σε high definition για να δούμε πραγματικά την ποιότητα που έχει. Όπως μπορούμε να δούμε, το ροδάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάμε πάνω κάτω. Δούμε το trailer των Men in Black. Η πρώτη αλλαγή που τονίζουμε όσο ξεκινάει να παίζει ταινία είναι ότι η ταινία δεν αναπαράγεται στο κινητό τηλέφωνο, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές η αναπαραγωγή, η εικόνα ουσιαστικά γίνεται cloning, ότι παίζει, δείχνει στο κινητό τηλέφωνο, στον οθόνη του κινητού τηλέφωνου, το δείχνει και στην τηλεόραση, και είναι το μόνο χαρακτηριστικό το οποίο δεν γίνεται το ίδιο και στην τηλεόραση, και ουσιαστικά έχουμε ένα είδος διαχωρισμού το τι δείχνει στις δύο οθόνες, και ελπίζουμε σε επόμενη έκδοση του Symbian να το δούμε πιο αναλυτικά αυτό το πράγμα, ώστε να έχουμε δύο ξεχωριστές οθόνες. Όπως π.χ. θα χρησιμοποιούσαμε δύο οθόνες σε ένα υπολογιστή και θα δείχναμε διαφορετικά πράγματα, κάτι παρόμοιο να γίνεται και στο κινητό τηλέφωνο. Περνώντας τώρα στην ποιότητα της high definition ταινίας που βάλαμε να παιχτεί, του trailer ουσιαστικά, βλέπουμε ότι πραγματικά η ποιότητα είναι φοβερή, δεν περιμέναμε τόσο καλή από μια αναλογική έξοδο. Και αυτό ίσως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από το sampling, το downsampling που γίνεται από την GPU του κινητού τηλεφώνου. Πρέπει πραγματικά να έρθουμε πολύ κοντά στην οθόνη, πράγμα που θα κάνουμε
εδώ πέρα για να δούμε κάποιες ατέλειες ουσιαστικά, τις οποίες θα δείχνουν ότι είναι αναλογική η έξοδος και όχι ψηφιακή, και σίγουρα όχι και τόσο καλή όσο της εξόδου HDMI που έχει π.χ. τον i8. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα είναι άψογη, επιμένουμε. Δεν περιμέναμε τόσο καλή ποιότητα και δείχνει πόσο καλή δουλειά έχει κάνει η Nokia στο συγκεκριμένο τομέα. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση του Nokia 701. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο μας άρεσε και εμάς το ίδιο το κινητό και όσο το ευχαριστηθήκαμε όσο καιρό το είχαμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση και την ανάγνωση όλης της παρουσίασης.